την ομάδα εθνικής ασφάλειας συγκαλεί εκτάκτως ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νέα πυρηνική δοκιμή της Πιόνγκιανγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτήρισε την πράξη της Βόρειας Κορέας ως πολύ εχθρική και επικίνδυνη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Συγχρόνως επέκρινε την Κίνα για τη στάση συμπαράστασης που διατηρεί απέναντι στην Πιόνγκιανγκ. Μάλιστα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με όλες τις χώρες που διατηρούν εμπορικούς δεσμούς με τη Βόρεια Κορέα. Σε ανάλογο κλίμα και η δήλωση του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, που χαρακτήρισε τη νέα πυρηνική δοκιμή απερίσκεπτη. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μας ότι καμία από τις στρατιωτικές επιλογές δεν είναι καλή. Όπως γνωρίζετε, η απόσταση ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και τη Σεούλ είναι πολύ μικρή και θα μπορούσαν να πλήξουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Νότιας Κορέας ακόμη και με συμβατικά όπλα. Δεν είναι πολύ εύκολο να και να το πραγματοποιείς. So, you know, that's not really very easy to threaten and to deliver. Άγγελα Μέρκελ και Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασαν από κοινού τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η Βόρεια Κορέα και κάλεσαν να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Πιόνγκιανγκ. Η Μέρκελ και ο Μακρόν συμφώνησαν πως η Βόρεια Κορέα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και πως η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά.